Το κτήμα Μερκούρη φιλοξένησε στους χώρους των εγκαταστάσεών του το Σαββατοκύριακο την πρόσφατη δουλειά των ειδών καλλιτεχνών που είχαν ως αντικείμενο την παρουσίαση των οικαστικών επιτευγμάτων με πλαστικό. Our lives. So it is like, you know, it's sometimes we think that we guide the plastic and we are the one because of what plastic comes to you, comes to us in some way or the other. So we need to understand that we cannot get, you know, imagine a world which is without plastic, which will be almost impossible, and a world with plastic, which is again a disaster. So we really need to think and balance to an extent where... Λέει ο κ. Πάγκας Γκούρου ότι το πλαστικό στο προηγούμενο αιώνα έχει αρχίσει να αντικαταστεί πολλά μετάλλια, πολλά... Δηλαδή τώρα δεν μπορούμε να ζούμε χωρίς το πλαστικό, από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά, τώρα που ζούμε με το πλαστικό είναι και μέσα στους ωκεανούς και μέσα στις φλέβες μας. Σκόνη από πλαστικό είναι μέσα στις φλέβες μας. Δηλαδή πρέπει να το παίρνουμε το πραγματικό και πρέπει να ζούμε με το πλαστικό. Οι δύο Ινδοί γλύπτες βρέθηκαν στην περιοχή μετά από πρόσκληση της Ελληνίδας γλύπτριας Ελένη Σαπάρα του Λίγκα, η οποία έχει δουλέψει μαζί τους και μάλιστα το 2018 παρουσίασαν τα έργα τους στο Νέο Δελχή. It means, you know, people were crossing this area, a lot of history. And we can see, and the estate where we are, it's also built more than 150 years ago. And definitely the person who established this estate, you know, as was told by us, you know, he saw some potential in this area. Η Εσπρέσις λέει ότι χαίρεται που είναι εδώ, γιατί εδώ είναι ένα πλούσιο μέρος, γέγονος που η Ολύμπια τότε, τόσα χρόνια, είναι εδώ. Και εδώ που είμαστε στο κτήμα Μερκούρη, είναι 200 χρόνια σχεδόν, είναι εδώ. Σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι και τότε και τώρα βλέπουν ότι είναι πλούσιο μέρος και γι' αυτό το λόγο έχουμε εδώ την έκθεση. Παρουσία αυτή την περίοδο οικογενειακών και φίλων του κτήματος στην περιοχή του κυρίου και της κυρίας Στούλιγκα μαζί με κάποιους φίλους τους καλλιτέχνες, με τους γλύπτες που ασχολήθηκαν με ένα θέμα που τους απασχολεί, το πλαστικό και την επιρροή που έχει στη ζωή μας, έδωσε την ευκαιρία για αυτή την πολύ σύντομη έκθεση που εκτός από το οικαστικό της ενδιαφέρον έχει και είναι και μία σημαδοδοτή και μία, πώς να το πούμε, μία συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και της Ινδίας στο πολιτιστικό πεδίο που και αυτή έχει το δικό της ενδιαφέρον. Την έκθεση αυτή που διήρκησε δύο μέρες, η Ελλάδα συναντά την Ινδία σε μία ξεχωριστή πολιτιστική συνάντηση με κύριο στόχο την διερεύνηση και την περαιτέρω επεξεργασία του θέματος που έχει να κάνει με την παρουσία του πλαστικού που είναι πλέον παντού στη φύση.